θα σε πω αργότερα σε αυτά τα θέματα. Γίνεται ταυτόχρονα, γι' αυτό δεν τις πήρα. Και νιώθουν τα ίδια πράγματα ταυτόχρονα. Τάσο, δεν λες κουβέντα. Ζητάει να αλλάξουν νόμους για την πολυγαμία. Νόημα. Να κατεβάζουμε σολάδα μα σολάδα. Τέλος πάντων. Το θέμα μου το κάνατε πολύ. Έρχεται. Εν ολίγης, είναι λίγο προπομπός του 50 Shades of Grey των 50 αποχρώσεων. Μην με ρωτήσεις πώς το λένε το πρόγραμμα. Γκράμμα. Τι λες εσύ, αν δεν είναι ύπνο. Αγκαλίσατε τη διάρκεια και στα προκαταρκτικά. Δεν το συζητάμε πάρα πολύ. Για αγκαλίτσα μετά. Λοιπόν, το θέμα είναι σημαντικό. Τα μηνύματα πολλά. Είναι που είναι πολύπλοκα τα πράγματα, μας τα κάνουν ακόμα. Όλοι οι υπόλοιποι που φανατικά παρακολουθούσαν το συγκεκριμένο και μια ψηλοέρευνα αγοραστό. Το φαγητό είναι μέσα στη σχάρα, είναι μέσα στο πύλινο. Και είναι ένα πολύ ωραίο tips που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Γιατί το κρέας για να ψηθεί καλά θέλει πολύ ώρα. Ένα χορταράκι. Θα σου βάλω για χορταράκι. Ακόμα από έναν επαγγελματία μάγειρα μέχρι μια νοικοκυρά η οποία τώρα ξεκινάει τα πρώτα της βήματα. Και έρχομαι στο κορίτσι τη Βερβερίτσα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι και ο ήλιος που μας παρασέρνει, ξεχνιόμαστε, αλλά το κρύο είναι δυνατό. Και ναι και όχι, βάση περιπτώσει, για τους γνωστούς λόγους. Δεν τρελάθηκαμε τελώς. Hey, τώρα την περίοδο που ήσασταν εσείς, έντονοι χαρακτήρες και οι δύο. Η αγάπη, καψούρα, αλλά και στην καψούρα γίνονται τσακωμοί. Πώς καταφέρατε και μπράβο σας, πραγματικά μπράβο σας. Ναι. Γιατί καταρχάς, μου είπε και ο Νίκος, μη και δεν έρθει την επίσημη 14. Έτσι σου είπε να μου πει. Ο Θοδωρής μου είπε θα μιλήσουμε για τις υποψηφιότητες. Τι ωραία. Που έρχονται σε κανένα μήνα. Α, αυτό είναι δεδομένο μου. Να μην καθυστερήσω μάλλον. Όχι, αν θες, κάτσε από εκεί. Τώρα, άμα θες για αλλαγή, έλα και στη θέση μου. Μια ωραία φυλαγμένη. Και άντα, τι κάνετε καλή. Τέτοια εδώ, εντάξει. Εντάξει, με. Κάνετε, πώς είστε. Είμαστε πολύ καλά, καλή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, έκανε το Ρομπέν τον δάσο. Εκείνο είναι αν θα παντρευτεί ή όχι με την Κέιτι Χόλμς. Και η Καλιά πώς το ξέρει ότι έχει 6 χρόνια να δει. Έχει χάσει το κολλάι με τις συνεντεύξεις. Στο εξωτερικό πάντως σπάνια βγαίνει να δώσει. Να μιλάει στον κόσμο, αυτό του αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης μπορεί να εξουθενώσει όλους τους συνεργάτες του. Έχει κάνει. Αυτά είναι.